καταγγελία για το νοσοκομείο Πάφου. Γεια σας κύριε Πάζαρε. Καλό μεσημέρα αγαπητοί μου Χρήστο από την πιο όμορφη πόλη της Κύπρου. Θα διαφωνήσουμε αλλά θα το αντιπαρέλθω αυτή τη στιγμή στον αέρα κύριε Πάζαρε. Ωραία είναι η Πάφος όμως, την αγαπάμε. Τι γίνεται εκεί πέρα με το νοσοκομείο? Δεν πάνε στη βάρδια τους μέλη του προσωπικού? Δίνουν την κάρτα στον συνάδελφο, χτύπα μου να λείψω λίγο και τέτοια? Αγαπητέ μου Χρήστο, καταρχήν να πω ότι έχω κάνει κάποιες καταγγελίες, αλλά έχω ζητήσει για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα ναι. και από τα υπόλοιπα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου, ώστε να έρθω ενώπιον της Επιτροπής Υγείας για να δούμε πού είναι το πρόβλημα, γιατί φαίνεται το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Και συγκεκριμένα έχω αναφέρει ότι τα ιατροσυμβούλια εγκρίνουν με πολύ μεγάλη ευκολία εργαζόμενους. Τα στοιχεία που έχουν για ορομήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αιτούνται να τοποθετηθούν αλλού εκτός από το σχέδιο εργασίας τους. Και συγκεκριμένα, από τους 140 εργαζόμενους στο νοσοκομείο Πάφου, οι 30, δηλαδή το 22%, έχουν κριθεί από το ιατροσυμβούλιο ικανοί μόνο για ελαφριά εργασία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι 30 από τους 300 εργαζομένους, δηλαδή ένα ποσοστό 10%. Οι εργαζόμενοι στην αίτηση τους αναφέρουν ότι για λόγους υγείας δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη ευκολία. Απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και τοποθετούνται σε άλλα πόστα εκτός του σχεδίου εργασίας τα οποία έχουν προσληφθεί. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανισότητα και δημιουργεί και μεγάλα αντιπαραθέσεις εντός των δημόσιων νοσηλευτηρίων και εντός των εργαζομένων, αφού σε κάποια πόστα τα οποία δουλεύουν 5-6 άτομα, όταν κάποιος έχει κριθεί για ελαφριά εργασία και δεν μπορεί να δουλέψει Σαββατοκυριακά ή βάρδιες, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο την πίεση μεταφέρεται στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ναι. Αποτέλεσμα δημιουργούνται άλλες αντιπαραθέσεις. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποιες αλλαγές, ούτως ώστε να ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο. Θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, αν ένας εργαζόμενος προσλαμβάνεται με μια συγκεκριμένη κλίμακα και με ένα μισό, παράδειγμα, 40.000 του χρόνου, για να εκτελεί συγκεκριμένα εργασίες, πάνω στο σχέδιο εργασίας του. Ναι. Αν κριθεί με ελαφριά εργασία, τότε αυτόματα να μειώνεται και η κλίμακα, αλλά και το ποσοστό, το ποσό πρόσληψης του στις 25.000, ας πούμε, ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Σίγουρα κάποιοι υπάρχει πρόβλημα. Με κάποιους όντως μπορεί οι άνθρωποι να έχουν όντως πρόβλημα, όμως δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Και πιστέψτε με, οι αριθμοί που έχω αναφέρει είναι μόνο για τους ορομήσιους. Εάν έρθει ενώπιον της Επιτροπής Υγείας ο ακριβής αριθμός ορομήσιων εκτάκτων μόνιμων κτλ., ναι, που είναι αυτό το καθεστώς, πραγματικά θα είναι, επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους υπεύθυνους κάποιων πόστων, θα είναι ένας πολύ εξωφρενικός αριθμός. Πάντως να πούμε έτσι ότι καθηκόντως επικοινωνήσαμε με τον ΟΚΙΠΗ. Αν θέλει να απαντήσει σε αυτά που λέτε, δεν θέλησε να προβεί οποιαδήποτε δήλωση ή απάντηση. Απλώς το καταθέτουμε για να δικαιολογήσουμε, να αιτιολογήσουμε γιατί δεν είναι ΟΚΙΠΗ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση να μας απαντάει. Αγαπητέ μου Χρήστο, είναι πολύ μεγάλη αγάπη που τα λέω. Δεν τα λέω για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, τα λέμε για να διορθώσουμε, ναι, τα προβλήματα. Διότι αυτή τη στιγμή φωνάζουμε ότι υπάρχει υποστελέχωση. Ναι. Εγώ διαφωνώ στο ότι υπάρχει υποστελέχωση. Δεν υπάρχει υποστελέχωση. Είναι ζήτημα του πώς δουλεύει το προσωπικό που είναι τοποθετημένο εκεί. Υπάρχει υποστελέχωση στους γιατρούς, στις ειδικότητες. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Όμως διαφωνώ στο γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση στους εργαζομένους. Απλά δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Υπάρχουν πόστα τα οποία είναι υπερπλήρη, υπάρχουν πόστα τα οποία είναι ανεπαρκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια σωστή οργάνωση, ώστε να κατανεμηθούν σωστά οι εργαζόμενοι για να εξαλειφθούν αυτά τα κενά. Επίσης, το θέμα των ιατροσυμβουλίων. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος π.χ. στο νοσοκομείο Πάφου να εξετάζεται από ιατροσυμβούλιο στο νοσοκομείο της Πάφου. Δεν μπορεί να πίνεις καφέ με κάποιον το πρωί και μετά από 2 ώρες να σε εξετάζει ως ιατροσυμβούλιο. Θα πρέπει αυτά τα ιατροσυμβούλια, όποιος θέλει να περάσει από ιατροσυμβούλιο, οποιοδήποτε εργαζόμενος, οποιοδήποτε δημόσιο νοσηλευτήριο Παγκύπρια, να περνάει από ιατροσυμβούλια άλλων δημόσιων νοσηλευτηρίων, άλλων πόλεων, ούτως ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά. Επίσης, θα πρέπει να έρθουν τα ιατροσυμβούλια των άλλων πόλεων και να εξετάσουν από την αρχή τα κριτήρια και με ποιον καθεστώς αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαφριά εργασία. Θα πρέπει από κάπου να αρχίσουμε.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε όλοι αντιληφθεί και θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε και να το σταματήσουμε. Επίσης, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στην εργασία τους, πληρώνουν ένα μικρό ποσοστό από τον μισθό τους σε κάποιον άλλο συνάδελφο τους για να τους κάνει τη δουλειά τους. Και αυτοί ήδη δουλεύουν έξω σε δικές τους δουλειές. Είχαμε πληροφορίες κατά το παρελθόν, όχι πληροφορίες. Ήταν κάτι σαν κουτσομπολιό που κυκλοφορούσε ότι αυτό γίνεται σε πολλούς και ημικρατικούς οργανισμούς. Αγαπημένο μου Χρήστο, εγώ δεν ξέρω για τους άλλους, δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό το συγκεκριμένο που μιλώ. Όχι, είχαμε εμείς πληροφορίες. Ναι, εσείς λέτε για ένα συγκεκριμένο. Ναι, αλλά έχουν γίνει καταγγελίες, είναι 2-3 τα φαινόμενα. Ναι. Υπάρχει εργαζόμενοι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι με σύκλιφ πάνω από 300 μέρες το χρόνο. Έχουν γίνει καταγγελίες και από τους υπεύθυνους των πόστων τους. Είναι εις γνώση των αρμοδίων φορέων. Και εγώ αυτό το οποίο νιώθω ότι δεν το αντιλαμβάνομαι είναι από τη στιγμή που είναι εις γνώση μας. Γιατί δεν κάνουμε κάτι να σταματήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Διότι ένας εργαζόμενος, όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και υπάρχει ατιμωρησία, να είστε σίγουροι ότι και οι υπόλοιποι θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος να καταθέσω τα στοιχεία μου και τα ονόματα. Όμως γνωρίζω ότι έχουν κατατεθεί και είναι γνώση τους. Ναι. Και λυπούμε γιατί δεν γίνεται κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η εκμετάλλευση. Είναι ασέβεια και προς τους συναδέλφους τους. Και κακό παράδειγμα. Είναι και το κακό παράδειγμα, αλλά είναι και τη λειτουργία του κράτους. Κύριε Πάζαρε, ευχαριστούμε πολύ για την παράδοση. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Χρήστο, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, 20 εργαζόμενοι είναι με μακροχρόνια άδεια ασθενείας. Σύκλιφ. Αντιλαμβάνουμε κάποιοι ένα μικρό ποσοστό δικαιολογημένα οι άνθρωποι χτύπα ξύλων να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορεί να είναι όλοι όμως. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι. Και δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο Πάφου, επαναλαμβάνω, που παρατηρούνται είναι αυτά τα πράγματα. Είναι μια μικρογραφία της πραγματικότητας. Πώς μπορεί να γίνει όμως ο έλεγχος, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην κάνουν ό,τι θέλουν όποτε θέλουν, αλλά να υπάρχει ένας έλεγχος για την πραγματική κατάστασή τους. Ας πούμε, είσαι άρρωστος, πρέπει να το αποδείξεις ότι είσαι άρρωστος. Και κάθε 2-3 χρόνια θα πρέπει να επανεξετάζονται. Δεν μπορεί να βγει καμία ελαφρά εργασία πριν 10-12 χρόνια και να είναι εσάι εκεί. Σωστό. Θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε γιατί από τη στιγμή που νιώθω ότι υπάρχει ατιμωρησία, αυτό το φαινόμενο όχι μόνο θα μειώνεται, αλλά θα αυξάνεται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάζαρε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, αγαπημένο μου Χρήστο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε.